Κατάλληλα για θαλάσσια λουτράκια αναψυχή χαρακτηρίζονται τα νερά των ακτών του νομού Λάρισας που ανήκουν στις διοικητικές περιφέρειες των Δήμων Κάτω Ολύμπου, Ευρυμενών και Μελιβίας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντινομάρχη κ. Αντώνη Δραμαλιώτη, μετά από εργαστηριακούς ελέγχους των δειγμάτων που ελήφθησαν από όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού, βρέθηκε ότι τα νερά πληρούν τις προδιαγραφές για κολύμβηση χωρίς κίνδυνο. Τα δείγματα είναι πεντακάθαρα, που σημαίνει ότι τα νερά είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Εκτός των εκβολών του ποινιού ποταμού που εκατέρωθεν του ποινιού ποταμού και για 250 μέτρα απαγορεύεται και πρέπει οι Δήμοι, μάλλον ο Δήμος Κάτω Ολύμπου που ανήκει ο ποινιός εκεί στις εκβολές του, να τοποθετήσει πινακίδες που θα επιστεί την προσοχή των λοωμένων να μην κάνουν μπάνιο εκεί, διότι τα νερά είναι κατάλληλα μόνο για πότισμα, ας πούμε, για άρδευση και όχι για κολύμβηση. Ο κύριος Δραμαλιώτης συνέστησε πάντως τις υπηρεσίες των Δήμων να λάβουν και πρόσθετα μέτρα για την καθαριότητα των ακτών. Να κοιτάζουν οτιδήποτε ρυπαίνει την παραλία, τις ακτές, είτε είναι σκουπίδια είτε είναι άλλα χημικά που πέφτουν εκεί στην περιοχή τους, να τα καθαρίζουν αυτά. Πρέπει να διατηρούμε την ακτή καθαρή για να απολαμβάνει ο κόσμος τις καθαρές θάλασσες και να είναι από διεύθυνση υγιεινής, να είναι όλα εντάξει.